Καλώς ήρθες στο κανάλι το οποίο σε κάνει να σκέφτεσαι διαφορετικά. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα άνοιγμα το οποίο είναι άχρονο, ισχύει για όλη σου τη ζωή. Θα πάρεις πληροφορίες, γνώσεις, οι οποίες πραγματικά θα σε βοηθήσουν και όταν θα σου συμβαίνει αυτό στη ζωή σου θα καταλαβαίνεις λοιπόν για ποιο λόγο και γιατί γίνεται αυτό το οποίο γίνεται. Γιατί γίνεται κάποια γεγονότα και κάποιοι άνθρωποι που έρχονται, σε πλησιάζουν, αλλά με έναν άλλο σκοπό και γίνεται αυτό που γίνεται. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε μία τεράστια αποκάλυψη, η οποία ισχύει για το υπόλοιπο της ζωής σου. Ήδη έχω ανεβάσει στην κοινότητα, θα το δεις και εδώ, θα περνάει στην οθόνη σου, κάποιες πληροφορίες, κάποια αριθμοί, κάποια τετραγωνάκια, τα οποία αναφέρονται στην ημέρα γέννησης. Εννοούμε τον αριθμό ημέρα γέννησης, αν έχεις γεννηθεί πάνω χάρη 1η, 10, 19 ή 28, οποιοδήποτε μήνα, οποιοδήποτε έτους, δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό. Υπάρχει, θα δεις για το υπόλοιπο της ζωής σου, κάποιος αριθμός και κάποιους πλανήτες. Κάποιους πλανήτες. Για το ένα πάνω χάρη είναι ο ήλιος. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μία σύνθεση, βασίζονται σε αριθμολογικές αρχές και φιλοσοφία. Υπάρχουν διάφορα αριθμολογικά συστήματα, δεν είναι μόνο ένα, είναι πάρα πολλά. Είναι το Ινδικό, είναι το Ινδιάνικο, είναι το αρχαίο, το Πυθαγόριο, είναι το μοντέρνο το Πυθαγόριο αριθμολογικό σύστημα. Είναι και αυτό που κάνουμε και εμείς, κάνω και εγώ από το κανάλι καμιά φορά. Αρκετές φορές μάλλον, με πάρα πολλές αναλύσεις. Υπάρχει τον Μάγιας, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ιδιαίτερα συστήματα. Για κάποιους λοιπόν αυτό που κάνουμε τώρα, στην Ινδική φιλοσοφία η ημέρα γέννησης ονομάζεται και ψυχικός αριθμός. Στην Πυθαγόρια αριθμολογία ο ψυχικός αριθμός βγαίνει από τον αριθμό, μάλλον από το άθροισμα των φωνιέντων από το όνομα και το επώνυμό μας. Τα παίρνουμε, υπάρχει ένα πινάκι, υπάρχει μια αντιστοιχία σε αριθμούς και βγάζεις τον ψυχικό σου αριθμό. Στην ουσία είναι για ποιο λόγο η ψυχή σου έχει έρθει εδώ πέρα να εκφραστεί. Εδώ τώρα λοιπόν παίρνουμε την ημέρα γέννησης. Παίζει μεγάλο ρόλο η ημέρα γέννησης για όλους μας. Δεν είναι τυχαία. Δεν είμαστε καθόλου τυχαία εμείς τα ανθρώπινα πλάσματα. Έχουμε δημιουργηθεί για κάποιο λόγο. Έχουμε έρθει, έχουμε ενσαρκωθεί. Παράγουμε ζωή και εμείς ως ανθρώπινα πλάσματα. Συνεχίζουμε λοιπόν και εμείς παράγουμε ζωή πάνω στη γη. Έρχονται νέοι άνθρωποι, νέες ψυχές για κάποιο λόγο. Δεν ερχόμαστε απλά για να τρώμε, να κοιμόμαστε, να ξυπνάμε και απλά να πηγαίνουμε στη δουλειά και να παράγουμε μόνο χρήμα. Όχι. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάποιοι μπορεί να το πιστεύετε, οκ, αν το πιστεύετε μια χαρά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οπότε, αυτό που θέλω να πω τώρα και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως είναι το εξής, ότι θα δούμε το πινακάκι, θα βγάζω εγώ και καρτούλες, θα δείτε δηλαδή. Θα κάνουμε το πινακάκι, θα βάλουμε το πινακάκι, θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτός ο αριθμός, η μεγάλη αποκάλυψη δηλαδή, και ποιο ρόλο παίζει και ο πλανήτης. Πώς έρχεται και ο πλανήτης να μπλεχτεί στο δικό σας σχέδιο ζωής, να το πούμε. Εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν. Αριθμός 1. Ξεκινάμε το πρώτο πινακάκι. Είχαμε πει λοιπόν, όσοι έχετε, και θα ρίξουμε και κάρτες ταρότ, όσοι έχετε λοιπόν ημέρα γέννησης 1, 10, 19, 28, που μας κάνει στο τελικό 1. Ανεξάρτητα μήνα ή έτος γέννησης. Μόνο ημέρα, εντάξει. Όσοι έχετε τώρα εσείς γεννηθεί, την 1η του μήνα, 10 του μήνα, 19 ή 28. Έχετε και τον ήλιο, βλέπετε, ο πλανήτης είναι ο ήλιος. Έχετε πολύ μεγάλη ψυχική αντοχή και μεγάλη δύναμη. Συνήθως εσείς έχετε και θέσεις κάποιας εξουσίας. Σας πηγαίνει η ζωή εκεί, μπορεί να μην το θέλετε, αλλά επειδή το σχέδιο ζωής σας είναι να πάτε, μπορεί να έχετε κάποιο τίτλο, κάποια εξουσία, σε κάποιο δημόσιο, μπορεί στο στρατό, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική κάπου, εν πάση περιπτώσει σε κάποιο τομέα. Θέλετε και απαιτείτε το σεβασμό από τους άλλους, σας αρέσει να εμπνέετε σεβασμό,
Να είστε όμως προετοιμασμένοι, διότι εδώ έρχεται η μεγάλη αποκάλυψη, διότι ως ήλιος που εσείς λάμπετε και σας δίνει δύναμη και θα σας βοηθήσουν φυσικά και άνθρωποι, με τον ίδιο τρόπο θα έρθουν άνθρωποι να προσπαθήσουν να σας γκρεμίσουν. Ο ένα λοιπόν έχει τη δύναμη του να στέκεται ανεξάρτητος, δυνατός, δυνατή, έτσι, να υποστηρίζει με σθένος τις απόψεις του, να έχει έντονη προσωπικότητα, μεγάλη δύναμη, ενώ τώρα κάποιος μπορεί να είναι ένα. Να σας πω, παίζει ρόλο φυσικά και το υπόλοιπο αριθμολογικό προφίλ και αστρολογικό προφίλ, διότι υπάρχουν και ένα άνθρωποι ένα, οι οποίοι είναι και λίγο πιο ευαίσθητοι, πιο μαζεμένοι, είναι ok. Εντάξει, εδώ λέμε ένα γενικό πλαίσιο όμως, γιατί κάποια πράγματα σίγουρα θα ισχύουν και για εσάς. Οπότε, αυτό το οποίο έρχονται οι άνθρωποι είναι να σας γκρεμίσουν και δεν αντέχουν αυτή τη λάμψη σας, αυτή την δύναμη, τη δύναμη που έχετε, την εξουσία που έχετε. Οπότε η μεγάλη σας αποστολή είναι να αντιμετωπίσετε αυτούς τους ανθρώπους και να σταθείτε στα πόδια σας. Και πολλοί από εσάς, δεν λέω όλοι, πολλοί από εσάς μάλλον θα κάνετε πολλά νέα ξεκινήματα σε όλη σας τη ζωή. Είτε αφορά επαγγελματικά, είτε αφορά αισθηματικά. Ενώ δηλαδή που παντρευτείτε, να κάνετε κτλ. Το ένα, ξαναλέω, είστε πολύ πολύ ανεξάρτητοι και αυτό εκνευρίζει τους ανθρώπους γύρω σας. Μπορεί να είναι η οικογένειά σας, μπορεί να είναι ο καλός σας, η καλή σας. Δεν το αντέχετε. Τόσο πολύ ανεξαρτησία. Αλλά έτσι είναι όμως. Δεν σημαίνει ότι οι ένα δεν θα κάνουν οικογένεια, δεν θα κάνουν παιδιά και θα τους αγαπάνε. Άλλο αυτό. Αυτή η ανεξαρτησία τους, αυτό το φευγιό που έχουν, δηλαδή να πηγαίνουν, να κάνουν, καταπιάνονται με τα χέρια, έχουν μεγάλη ικανότητα στα χέρια, να φτιάξουν πράγματα, να δημιουργήσουν πράγματα. Αυτό όμως σας φέρνει ανθρώπους οι οποίοι δεν το θέλουν και θέλουν να σας γκρεμίσουν. Και εκεί είναι η μεγάλη αποκάλυψη, είναι ότι εσείς θα πρέπει κάθε φορά να λάμπετε, να αγαπάτε, να αντέχετε και να εξηγείτε τους λόγους που γίνεται αυτό που γίνεται. Εντάξει, γιατί αυτή η ανεξαρτησία, γιατί αυτή η αγάπη σας για να κάνετε κάποια πράγματα, να καταπιάνεστε, να κουράζεστε, να αντέχετε, να θέλετε να κάνετε και πράγματα οποία που μπορεί φυσικά δεν θα συμφωνούν οι άλλοι μαζί σας. Ωραία. Τώρα λοιπόν εγώ έχω επιλέξει μόνο μεγάλη αρκάνα. Τις έχω επιλέξει τις κάρτες, έχω βγάλει λοιπόν μόνο μεγάλη αρκάνα θα κάνουμε. Και αυτό για εσάς που έρχεται είναι ο θάνατος. Μαζευτείτε τώρα. Είναι μια κάρτα που τρομάζει και λες, όχι βρε ακάς μου, τι πήγες και έβγαλες. Λοιπόν, γι' αυτό βγαίνει εδώ πέρα νέα ξεκινήματα. Θα πεθάνετε πολλές φορές. Το ξαναλέω, θα πεθάνετε πολλές φορές και σε αυτή τη ζωή έχετε έρθει να αναστηθείτε άλλες τόσες. Εδώ έχει να κάνει, όπως είπαμε, έρχονται άνθρωποι που σας βοηθάνε στη ζωή σας, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σας γκρεμίσουν. Το γκρέμισμα έχει πολλές έννοιες και αυτό σημαίνει επίσης διότι έχετε τον ήλιο και είναι η δύναμη του ήλιου και αυτή η λάμψη δεν αντέχεται από πολλούς ανθρώπους. Θα αναγκαστείτε να ξεκινήσετε από την αρχή και πρέπει πολύ γρήγορα να καταλάβετε πότε εσείς κάποια κεφάλαια στη ζωή σας έχουν τελειώσει και να το πάρετε απόφαση και να κάνετε κάτι καινούριο. Αυτή είναι η μοίρα σας. Αυτό είναι το πεπρωμένο κατά κάποιο τρόπο. Θα μου πείτε, ακάς είσαι πολύ απόλυτος. Ναι, είμαι πολύ απόλυτος, διότι βλέπω ξανά και ξανά, συνέχεια και συνέχεια, μέσα από την αριθμολογία, μέσα από αστρολογικούς χάρτες, μέσα από τα ταρό, ότι έχουμε ένα πολύ μικρό περιθώριο κινήσεων ελεύθερης βούλησης. Οπότε μας έχει δοθεί, αν θέλεις, από το Θεό, από το σύμπαν, πάρ' το πώς θέλεις, από την ψυχή μας, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που πρέπει να κινηθούμε και να πετύχουμε κάποια πράγματα. Ο θάνατος όμως θα σου δώσει αναγέννηση. Μπορεί να είναι θέμα υγείας, μπορεί να είναι θέμα ερωτικό, μπορεί να είναι απογοήτευση, ένας χωρισμός και θα χρειαστεί να σταθείς στα πόδια σου, να ξαναξεκινήσεις, μπορεί να είναι μια απόλυση, μια διακοπή στην εργασία, πολλά πράγματα. Όμως αυτό είναι το μήνυμα όταν σου συμβαίνει. Ναι, μεν οι άλλοι παίξαν το ρόλο τους, πρόσεξε, παίξαν και άλλοι το ρόλο τους, δεν έφταιγες ίσως εσύ πουθενά, αλλά
έχεις έρθει να αναγεννηθείς πάλι και ξανά και ξανά και ξανά. Και στο τέλος θα λες, ρε παιδί μου, τα κατάφερα, διότι βρήκα πραγματικά την εσωτερική μου δύναμη. Πάμε τώρα στο επόμενο. Θα ανακατέψω πάλι μετά. Αριθμός 2. Εντάξει. Όσοι έχετε γεννηθεί στις 2, 11, 20, 29, οποιουδήποτε μήνα. Θα πάω αυτά πιο πέρα για να μας ενοχλούν. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Υπερευαίσθητοι άνθρωποι. Είτε άντρες είτε γυναίκες. Το κρύβουν, προσπαθούν να το κρύψουν αυτό όμως. Καλλιτεχνική φύση, τρυφεροί άνθρωποι, γαλήνοι, ευγενικοί. Όμως, επειδή επηρεάζονται από τη σελήνη, γιατί αν δείτε ο πλανήτης, ο οποίος στο πινακάκι δηλαδή που έχω φτιάξει, θα δείτε λοιπόν ότι υπάρχει, επηρεάζεστε από τη σελήνη, επηρεάζεστε πάρα πολύ από την κίνηση αυτής της σελήνης και κυρίως οι γυναίκες που ανάλογα με την κίνηση της σελήνης, της περίοδου και όταν έχουμε νέα σελήνη πανσέλινο, αυτό ενεργοποιεί, σας ενεργοποιεί, ειδικά τις γυναίκες και τους άντρες βέβαια, αλλά πολύ περισσότερο τις γυναίκες και έχετε μια μελαγχολία. Πολλές φορές είναι μια εγωιτευτική μελαγχολία. Μπορεί η γνωριμία σας με το άλλο φύλο, δηλαδή περισσότερο για τις γυναίκες, να γνωρίσετε άντρες οι οποίοι γοητεύτηκαν από αυτή την ψιλομελαγχολία, γοητεύτηκαν πάρα πολύ, διότι βγήκε η καθαρότητα της ψυχής σας προς τα πάνω, έτσι. Όμως, η σελήνη φυσικά έχει φροντίδα, θεραπευτική ικανότητα, έχετε απίστευτα μεγάλη διέστηση. Θέλετε, επειδή είστε και κλειστοί, κλειστές λίγο από τη φύση σας, θέλετε να έχετε και ανθρώπους οι οποίοι θα σας συμβουλέψουν ή θα σας πούνε και κάποια πράγματα. Έλα πάμε εδώ, έλα να κάνουμε εκείνο. Είστε ανυπόμονες, ανυπόμονοι και πολλές φορές παίρνετε πολύ έτσι αποφάσεις, πολύ παρορμητικές, τις οποίες μπορείτε να τις μετανιώσετε μετά. Συνήθως στηρίζεστε όχι στη λογική αλλά στο συναίσθημα και πώς εσείς φαντάζεστε ότι θα εξελιχθεί. Εντάξει. Είστε ανοιχτοί, είστε ανοιχτές στις απόψεις των άλλων που θα σας πούνε. Ανάλογα με την τοποθέτησή σας, δεν σας αποσπούν εύκολα τα μυστικά τα οποία γνωρίζετε, παρά μόνο αν εμπιστεύεστε πολύ κάποια άτομα, παρόλα αυτά όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι μπορεί να σας παγιδέψουν, να έρθουν κάποια άτομα να σας παγιδέψουν και να πάρουν από εσάς κάποιο μυστικό, είτε είναι επαγγελματικό, είτε είναι μια εξέλιξη, είτε είναι σε θέμα σχέσεων, οτιδήποτε. Θέλει προσοχή. Ποιο είναι όμως το μεγάλο μυστικό? Ελκύετε ανθρώπους λόγω αυτής της πολύ γλυκιάς φύσης που έχετε, όπου έρχονται με σκοπό να σας γκρεμίσουν συναισθηματικά. Ναι, ακριβώς αυτό. Να σας γκρεμίσουν συναισθηματικά. Δεν αντέχουν όλοι οι άνθρωποι να βλέπουν άλλους ευαίσθητους ανθρώπους. Δεν μπορούμε όλοι οι άνθρωποι να είμαστε σκληροί όπως μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Αν παρατηρήσετε, θα σας πω, επειδή έχω σπουδάσει NLP, δεν ξέρω να το γνωρίζετε, νευρογλωσσικός προγραμματισμός, έχει να κάνει λίγο με ένα κομμάτι της ψυχολογίας. Δεν έχω κάνει την πρακτική μου, έχω πάρει το πτυχίο, το θεωρητικό. Δεν έχω κάνει όμως πρακτική για να διδάξω και τα λοιπά, να το πω έτσι. Λοιπόν, επειδή αναγκαστικά μπαίνεις και σε μια διαδικασία να παρατηρείς ανθρώπους, γλώσσα σώματος κτλ. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν και κάνει και εγκλήματα κτλ. Ή παρατηρήστε κάποιους ανθρώπους πόσο άδεια είναι τα μάτια τους. Δεν έχουν
ψυχή. Έχουν ψυχή, αλλά είναι τόσο αποκομμένη σαν να έχει βγει από το σώμα τους. Ναι, υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι οι οποίοι είναι πολλοί πλέον. Δείτε τα γεγονότα που εξελίσσονται. Ας μιλήσουμε εδώ στην Ελλάδα, μην πω και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δείτε ηγέτες, δείτε αρχηγούς, δείτε τα μάτια τους. Πόσο κενά, ψυχρά, άδεια είναι, χωρίς ίχνος συναισθήματος. Έστω που λέει ο λόγος και πώς να σας το πω και εκδίκησης μίσους. Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, έρχονται τέτοιοι άνθρωποι, καλά δεν εννοώ τώρα, δεν πάω στην υπερβολή, εννοώ σε καθημερινότητα. Έρχονται όμως τέτοιοι άνθρωποι ψυχροί, σκληροί, οι οποίοι θέλουν να γκρεμίσουν αυτή την ευαισθησία σου. Άνθρωποι που θα σου πούνε, έλα, μην είσαι τόσο ευαίσθητος. Έλα, μην είσαι πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητη. Έλα, ρε φίλε, είσαι πολύ ευαίσθητος. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Έλα, μην κλαις. Και σου έχει τύχει εσένα, τι να σου πω, η καταστροφή, κάτι. Αυτά λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται. Μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι οικογένεια. Δεν λέω θα τους διώξεις, εντάξει. Όμως πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Ελκύεις λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, ξέρεις γιατί, ώστε να μεταμορφωθείς ψυχικά και να βρεις κουράγιο, δύναμη εσωτερική. Ναι, μπορείς να είσαι και ευαίσθητος ευαίσθητη, αλλά να διατηρήσεις και το κουράγιο σου, τη δύναμή σου. Να επιμένεις. Να μην βιάζεσαι και να παίρνεις αποφάσεις βιαστικές. Άκου λίγο την ψυχή σου. Κάτι θα σου πει. Και πολλές φορές αυτή η διέστηση δεν είναι τσουκ έτσι για σένα, θέλει και λίγο χτίσιμο. Αυτός ο υπερβολικός επίσης συναισθηματισμός σου φέρνει και κάποια ψυχοσωματικά. Έχεις ένα μεγάλο δώρο που είναι η διέστησή σου, έχεις όμως και μια μεγάλη δυσκολία όπου έχει να κάνει με θέματα δυσπεψίας, με θέματα του ηλιακού, όσοι ξέρετε από τσάκρας, που έχει να κάνει με το στομάχι μας. Και καρδιακά, διότι η πίεση μπορεί να είναι τόσο πολύ έντονη που μπορείς να κάνεις αρρυθμίες, που μπορείς να κάνεις πονάκια, δηλαδή η ευαίσθητη φύση σου και οι άνθρωποι που έρχονται και δεν σε βοηθάνε, έρχονται και σε αδυνατίζουν. Επίσης θέλει προσοχή και το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Έρχονται όμως, πρόσεξε όμως, έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά σε αγαπάνε και θέλουν να είναι μαζί σου, γοητεύονται από εσένα, γοητεύονται από αυτόν τον ψυχισμό που είσαι, από αυτή την ευαισθησία. Δεν λέω ότι θα είναι 50 άνθρωποι, 1-2 το πολύ. Αλλά αυτοί είναι τα διαμάντια στη ζωή σου που πρέπει να τους έχεις εκεί, γιατί ξέρεις ότι μπορεί όχι μόνο να στηριχθείς, δεν θα σε προδώσουν. Εντάξει. Πολλές φορές, επειδή υπάρχει ευαισθησία, θα το πω και αυτό, είναι θέμα υγείας, από την οργή σου, από τα νεύρα σου, φτάνει σε τέτοιο σημείο που μπορεί να έχεις και λιποθυμικά επεισόδια. Αυτή η οργή, αυτός ο θυμός μπορεί να βγει, να εκτονωθεί με έναν τρόπο, αν θέλεις, απομόνωσης, λίγο δηλαδή μείνε μόνος σου, μόνη σου, βρίσε, κάνε, χτύπα μαξιλάρια, να μην είναι όμως άνθρωπος μπροστά, κανένας, μόνος σου, μόνη σου, να εκτονωθεί. Εντάξει, γιατί έχεις η ψυχή σου υποφέρει εκείνη τη στιγμή. Και είναι σημαντικό να παίρνεις αποφάσεις γενικότερα και γίνεσαι όταν είναι δυνατή σελήνη. Και να παίρνεις, όταν λέμε είναι δυνατή, είναι όταν έχει γεμίσει δηλαδή η σελήνη, είναι κοντά στην πανσέλινο, όπου μπορείς να διαλογιστείς και στην Πανσέλινο, να συνδεθείς με αυτή την Πανσέλινο, εντάξει, και να πάρεις κάποιες τότε, ίσως να ξεκαθαρίσεις το μυαλό σου, θα σε βοηθήσει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Και έχει βγει ο Αυτοκράτορας. Εδώ λοιπόν μιλάμε για δύναμη. Ο Αυτοκράτορας είναι ο ήλιος, πρόσεξε να δεις. Εδώ πώς έρχεται, ήλιος και σελήνη, γιατί εδώ είναι το ζώδιο κρυός. Κυβερνήτης αυτού του ζωδίου εδώ είναι ο ήλιος. Και έρχεται με δύναμη, με λογική,
Μάλλον να σου το πω λίγο διαφορετικά. Εσύ ταιριάζεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι το αντίθετο λίγο από εσένα. Αν είσαι γυναίκα, σου ταιριάζουν τέτοιοι άντρες οι οποίοι έρχονται και βάζουν τη λογική τους, τη δύναμή τους, ξέρεις, βγαίνουν με έντονο σθένος και λένε όλα θα πάνε καλά. Και βοηθάει εδώ η λογική τη διαίσθησή σου. Ή άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι και από το δικό σου περιβάλλον. Όμως, το μήνυμα εδώ είναι και κάτι διαφορετικό. Βρες ισορροπίες. Χτίσε τον εαυτό σου, βρες ισορροπίες. Χρησιμοποίησε τη λογική όπου χρειάζεται. Βάλε και τη λογική σου. Ναι, υπάρχει το συναίσθημα το οποίο σε συνεπέρνει καμιά φορά. Έλα όμως, βάλε μια ισορροπία και έλα στη λογική. Με έναν ήρεμο και απλό τρόπο. Εντάξει. Και επίσης, τα άτομα τα οποία έρχονται με τη λογική, γιατί εδώ σημαίνει και κάτι άλλο, έρχονται τα άτομα με τη λογική, σου λένε αυτό που είπα προηγουμένως, έλα μην κλαις, έλα μην στεναχωριέσαι. Γιατί κάνεις έτσι τώρα, μήπως υπερβάλλεις, μα τι σε έχει πιάσει τώρα, μα γιατί είσαι έτσι μελαγχολικός, μελαγχολική, μα, γιατί και δεν ξέρω τι άλλο, γιατί έτσι θέλω ρε φίλε. Έρχονται λοιπόν με αυτή τη λογική λίγο να σε γκρεμίσουν, γι' αυτό πρέπει να βρεις το κουράγιο και να πεις και να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου ότι τώρα έτσι νιώθεις και είναι μια φάση, θα περάσει, δώσε μου λίγο χρόνο. Πρέπει να πάρεις το χρόνο σου. Εσείς πρέπει να πάρετε το χρόνο σας. Ωραία. Στο επόμενο. Αριθμός λοιπόν, όσοι έχετε γεννηθεί. Όσοι λοιπόν έχετε γεννηθεί 3, 12, 21, 30 ημέρα, οποιοδήποτε μήνα ή έτος. Έχετε λοιπόν το βασικό αριθμό εδώ πέρα, τον πυρήνα που είναι το 3. Εσείς λοιπόν είστε πολύ δημιουργικοί, σας αρέσει να μιλάτε με αλήθεια, έχετε ενέργεια, είστε πολύ φιλόδοξοι, θέλετε να κάνετε κάτι το οποίο να σας θυμούνται. Ό,τι και να είναι αυτό. Από απλά πράγματα, δηλαδή χτίζω, ξέρω εγώ, ένα μικρό καλυμπάκι, χτίζω ένα μικρό εκκλησάκι, φτιάχνω κάτι, μέχρι αφήνω ένα πολύ δυνατό όνομα. Έχετε πολλά σχέδια για τη ζωή, είστε ευφύς, πολύ εξαιρετικοί συνομιλητές και με πολύ δυνατή επιχειρηματολογία, γι' αυτό υπάρχουν και πολλοί που γίνεστε δάσκαλοι εσείς. Πιστεύετε στην αλήθεια, μπορεί να πιστεύετε επίσης και σε θρησκείες και να μαζεύετε διάφορα πράγματα. Σας αρέσει και το πνευματικό κομμάτι σίγουρα. Θέλετε την ευτυχία, θέλετε την επιτυχία. Θέλουν να σας εκτιμούν. Έχετε τη μεγάλη τέχνη της συζήτησης, δηλαδή μιλάτε πάρα πολύ όμορφα. Γι' αυτό κάνετε και κάποιες έτσι χειρονομίες με το σώμα σας. Είστε εργατικοί. Είστε επιλεκτικοί γενικότερα. Επειδή είστε πάρα πολύ γοητευτικοί και λόγω της ομιλίας σας και τα λοιπά, ελκύετε ανθρώπους, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε, κινείστε το σώμα σας, είτε άντρας είτε γυναίκα, ελκύετε το αντίθετο φύλο. Εντάξει. Πολλές φορές μπορεί όμως να θυσιαστείτε. Να θυσιάσετε κάποια πράγματα προκειμένου να είστε με έναν άνθρωπο. Και η θυσία να είναι μεγάλη. Όμως, αυτό υπάρχει για εσάς λοιπόν το εξής. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σας συναγωνιστούν, να σας ανταγωνιστούν, να σας κερδίσουν στην επιχειρηματολογία, αν μπορούν, στα λόγια δηλαδή, να πούνε θα βρω ένα τώρα επιχείρημα ή θα φτιάξω κάτι στο μυαλό μου και όταν έρθει κατάλληλη στιγμή θα το πετάξω όχι σε κατηδίαν, αλλά απέναντι σε άλλους ανθρώπους για να σας ταπώσουν. Ναι.
Υπάρχει το εξής, προσέξτε, διότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν άλλη τεχνική, σας οδηγούν σε χωρίς νόημα και φλιαρία συζήτηση, ώστε να εξασθενήσουν τη λογική σας και την επιχειρηματολογία σας. Να σας αποπροσανατολίσουν, να χάσετε τον έλεγχο, τον ήρμο των σκέψεων και να πετύχουν αυτό που θέλουν να πετύχουν, ενδεχομένως σε μια συναλλαγή, σε μια συζήτηση, σε ένα τσακωμό ίσως, στη δουλειά, στις σχέσεις. Και αυτό που κάνουν οι άλλοι, που πολλές φορές το κάνουν και χωρίς να το καταλαβαίνουν υποσυνείδητα, σας τρώνε ενέργεια. Σας διασκορπίζουν την ενέργεια, σας γκρεμίζουν για να διασκορπίσουν την ενέργειά σας, να τη ρουφήξουν την ενέργειά σας, έτσι. Και αυτό μπορεί να το δείτε επίσης, πόσο εύκολο γίνεται, ειδικά στις πολιτικές συζητήσεις, δείτε στα κανάλια, στα πάνελ, αν μπορείτε να καταλάβετε κάτι μετά. Αυτό είναι μια διασκόρπιση της ενέργειας. Είναι επιχειρηματολογίες χωρίς νόημα, εντάξει. Ποιος έχει δίκιο πιο μετά, ποιος έχει άδικο, τρέχα γύρευε. Αυτό είναι λοιπόν η διασκόρπιση, έφερα απλά ένα παράδειγμα, και αυτό είναι που θέλουν να κάνουν λοιπόν για εσάς. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν να αποφεύγετε να είστε υπεραισιόδοξοι και υπερβολικοί. Όλα θα πάνε καλά τη στιγμή που τα πράγματα πηγαίνουν κατά διαόλου. Εντάξει. Να βλέπετε την πραγματικότητα. Χρειάζεται αισιοδοξία και ελπίδα. Είναι το κίνητρο, είναι το καύσιμο για να προχωρήσουμε. Χρειάζεται όμως να είμαστε και ρεαλιστές. Πολλές φορές μπορεί να γίνεται μέσα, προσέξτε όμως, μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, δικτάτορες. Αυτό θέλει προσοχή. Διότι όσο πολύ όμορφα προς τα έξω βγαίνετε και ξεγλιστράτε και λέτε «Αχ, τι γλυκός άνθρωπος, αχ, πόσο, τι όμορφος, τι όμορφη», και γίνεστε κακίστρες μέσα στην οικογένεια, ας πούμε, ή στις σχέσεις. Προσοχή στις δερματικές παθήσεις. Έχετε είστε πειραιποί στις δερματικές παθήσεις. Προσοχή λοιπόν στα μελανόματα, σπύλους και τα λοιπά. Κάντε εξετάσεις. Ό,τι βρείτε βγαίνει καινούριο στο δέρμα σας, θα το βλέπετε οπωσδήποτε. Σας αρέσει να κάνετε ταξίδια και πρέπει να κάνετε ταξίδια. Είναι το καύσιμο αυτό, πραγματικά έχει παίρνετε δύναμη από αυτό. Και επίσης πρέπει κάτι άλλο. Να μάθετε λοιπόν να λέτε όχι. Και να μην χρησιμοποιείτε τη διπλωματία και την ικανότητα που έχετε προκειμένου να πείσετε κάποιους ανθρώπους. Πρέπει να είστε κοφτοί. Όχι, δεν το κάνω. Όχι, δεν είναι έτσι. Και θα χρειαστεί να προσέχετε αυτούς λοιπόν που είπαν που έρχονται και να μην έχετε προσδοκίες για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να σας δώσουν απολύτως τίποτα. Εντάξει. Ωραία. Πάμε να δούμε. Έρχεται ο πύργος. Ναι, είναι το γκρέμισμα που λέμε. Ξαφνικές ειδήσεις, ξαφνικά πράγματα. Στη ζωή σας πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, προετοιμασμένες για ξαφνικά γεγονότα. Εκεί που είχατε μάθει με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ξαφνικά έρχεται και αλλάζει αυτός ο τρόπος. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν την κοσμοθεωρία μας. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι με τη συμπεριφορά τους, ενώ τους βλέπαμε έναν συγκεκριμένο τρόπο, ξαφνικά αλλάζουν εντελώς οι ίδιοι. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, είναι και εχθρικοί απέναντί μας, ενώ εσείς τους είχατε βοηθήσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Αυτό είναι επίσης να καταλάβετε ότι πολλές φορές πρέπει να διαβλέπετε πότε κάτι έχει δύναμη να αναπτυχθεί ή πάει να γκρεμιστεί. Είτε αφορά επιχείρημα, είτε αφορά μια ιδέα, είτε αφορά ανθρώπους, είτε αφορά σχέση, είτε αφορά συνεργασία. Πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουμε ένα λάθος και πηγαίνουμε και επιλέγουμε ανθρώπους, να ας πούμε έτσι για συνεργασία, και συνεργαζόμαστε με αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν πάρα πολλά, λέω τώρα, πτυχία ή πάρα πολλές γνώσεις.
Ωραία, ναι, χρειάζεται, αλλά δεν είναι αυτό το απόλυτο κριτήριο. Το απόλυτο κριτήριο είναι η εμπιστοσύνη. Μπορώ να εμπιστευτώ αυτόν τον άνθρωπο για να συνεργαστώ. Εκείνη η ιστορία. Και γι' αυτό γίνονται πολλές φορές αυτό που γίνεται γενικότερα στις σχέσεις των ανθρώπων, διότι εμπιστευόμαστε με λάθος κριτήρια. Έχει λεφτά. Θα πάω να συνεργαστώ μαζί του. Έχει λεφτά. Έχει πολλά λεφτά. Θα μπορέσει να βοηθήσει την επιχείρηση. Είναι λαμόγιο όμως, δεν είναι έμπιστος. Ή επειδή είστε γοητευτικοί άνθρωποι και έχετε, είπαμε, αυτή τη γοητεία, επειδή ελκύετε ανθρώπους, έρχονται και σας υπόσχονται ψέματα βέβαια και σας λένε και δεν σας λένε σε πολλά πράγματα. Και εσείς τους πιστεύετε. Okay, το πίστεψες αυτό που σου είπε, το κοπλιμέντο, πώς σου είπε κάποια πράγματα, πώς σε φλέρταρε. Για δες όμως μέσα σου, μπορείς να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο, τι θέλει στην ουσία, ποιος είναι ο ίστατος σκοπός του. Αυτή είναι η μεγάλη αποκάλυψη. Ωραία. Πάμε τώρα στο επόμενο, που είναι όσοι έχετε τον αριθμό 4, 13, 22, 31. Οποιοδήποτε μήνα έτσι και οποιοδήποτε έτος. Αριθμός 4 όμως που είναι ο κεντρικός πυρήνας. Εδώ βλέπω έναν βόρειο δεσμό. Ο βόρειος δεσμός ανήκει λοιπόν σε ένα νοητό σημείο της Σελήνης, είναι τα σημεία της Σελήνης, που σημαίνει μεταβολή, που σημαίνει ποτέ σταθερότητα, που σημαίνει αλλαγές στη ζωή, που σημαίνει σκαμπανεβάσματα. Και επειδή βιώνετε αυτές τις αλλαγές, δεν μπορείτε να εμπιστευτείτε εύκολα ανθρώπους. Μπορεί να είναι η αβεβαιότητα, μπορεί να είναι οι αμφιβολίες, σας κάνει πολλές φορές και σας άτομο ψυχρό και ξεροκέφαλο ίσως. Είτε αφορά τώρα απλά πράγματα στη ζωή σας, είτε πολύ πιο σοβαρά, κάτι σας πιάνει και επιμένετε και δεν αλλάζετε με τίποτα την άποψή σας. Θέλετε όμως και προσωπικά να προχωρήσετε, να εξελιχθείτε και σας αρέσει πολύ οι σπουδές, η μελέτη, να μάθετε, η λογική. Όμως, από την άλλη, σας αρέσει πάρα πολύ και η θεωρία της συνωμοσίας, γιατί γενικότερα όλο, ξέρετε, η λογική που υπάρχει πίσω από όλο αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές όταν αναπτύσσετε αυτή τη θεωρία, παρόλο που έχει λογική, μπορεί να σας παρεξηγήσουν οι άλλοι άνθρωποι. Χρειάζεται λοιπόν υπομονή. Χρειάζεται στο μυαλό σας να φτιάξετε μια πιο αισιόδοξη ματιά στη ζωή και πορεία. Όμως, γίνεστε πολλές φορές αρκετά εγωιστές, σκληροί, τυραννικοί καμιά φορά, με αποτέλεσμα να ελκύετε και αρκετούς αντιπάλους, οι οποίοι όταν βρουν την κατάλληλη στιγμή θα επιτεθούν. Πολλές φορές εδώ υπάρχει και το εξής, υπάρχει και η απιστία. Είναι ο αριθμός της απιστίας. Είναι ο αριθμός του αισθησιασμού κατά κάποιο τρόπο και για άντρες και για γυναίκες, όπου προκειμένου να κάνετε αυτό που θέλετε και το πρέπει εγωιστικά, π.χ. εγώ δεν θα μείνω με έναν άντρα. π.χ. εγώ δεν θα μείνω με μια γυναίκα. Γιατί θεωρώ τον εαυτό μου σούπερ, εξαιρετικό, πανέμορφο, πανέμορφη. Με αποτέλεσμα το κρύβετε, δεν το ανακοινώνετε στον άλλον, δηλαδή ότι κοίταξε να δεις, καλύτερα να τελειώσουμε διότι θέλω αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχει σε όλους, αλλά είναι έντονη αυτή η ενέργεια. Γιατί έχουμε, είπαμε, και το βόρειο δεσμό που είναι, ο βόρειος δεσμός έχει να κάνει με το κεφάλι του δράκου, λέγεται στην αστρολογία, έχει να κάνει και με καρμικές συναντήσεις. Λοιπόν, να το πούμε έτσι. Οπότε,
Με υπευθυνότητα λοιπόν να μιλήσω για τη γυναίκα, με υπευθυνότητα, με κατανόηση, με λογική, με κατασταλάξη, μπορεί να φέρετε πολύ καλά, χρειάζεται να φέρετε πολύ καλά απέναντι στη σχέση της στον άντρα της, ας πούμε, να τον περιποιείτε, προσέξτε, δεν το λέω δουλικά προς Θεού, έτσι, το εννοώ μέσα από την καρδιά της να βγαίνει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βγει, γιατί το 4 είναι πολύ τετράγωνο, να βγει η καρδιά εδώ, να βγει πολύ αίσθημα. Το ίδιο ισχύει για τον άντρα, να προσέχει τη γυναίκα του, να την φροντίζει, να την προστατεύει, να την περιποιείται. Αυτό είναι εδώ πέρα το μάθημα. Όμως, πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εδώ ισχύει το εξής. Σας έρχεται μια αποκάλυψη τώρα, θα σας την πω όπως την κατανοήσει ο καθένας. Αμφιβάλλεται για τα πάντα και μετά αμφιβάλλεται για την αμφιβολία. Κάνε pause, κάνε παύση, ξαναγύρνα λίγο την ανάλυση στο βιντεάκι, ξανακούσέ το για να δεις τι σημαίνει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τις αμφιβολίες δεδομένες, αλλά και να αφήνουμε τις πολύ καλές ευκαιρίες να ξεγλιστρούν από τα χέρια μας, όποια και να είναι αυτή η ευκαιρία, έτσι. Είτε είναι δουλειά, είτε είναι σχέση. Χρειάζεται ψυχραιμία, να εκτιμάτε τους άλλους ανθρώπους και να το δείχνετε. Μην ξοδεύετε χρήματα, όχι στην ηρωνία, διότι υπάρχει έμφυτο εδώ πέρα και η τάση της ηρωνίας. Να είστε ευθείς, μάλλον να μιλάτε λίγο λιγότερο και πιο συγκρατημένα και να ακούτε τους άλλους, και πολλές φορές έχετε μια πολύ πολύ τετράγωνη λογική που οι άλλοι άνθρωποι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν αυτή τη λογική. Είστε όμως εσείς έτσι, ναι, αλλά το να το μαλακώσετε λιγάκι δεν είναι κακό. Και χαλάρωση. Βρείτε τεχνικές χαλάρωσης. Ό,τι χαλαρώνει το μυαλό σας κυρίως. Μουσική, μουσική. Το αστέρι λοιπόν. Το αστέρι έρχεται να σας πει ότι υπάρχει ένας πνευματικός κόσμος, παρόλο που μπορεί να τον πιστεύετε εσείς. Υπάρχει ένας κόσμος άλλος διαφορετικός εκεί πάνω, με άλλους νόμους, με άλλες, αν θέλεις, συμβολισμούς, με άλλες ενέργειες. Το αστέρι είναι όμως ότι στη ζωή σου μπορείς να βρεις την καθοδήγηση. Και αυτό είναι σημαντικό, και να ξέρεις ότι ο κόσμος, το σύμπαν, ο Θεός φροντίζει για τους ανθρώπους με το δικό του τρόπο. Τα έχουμε όλα σε αυτή τη γη, τα έχουμε όλα τα πάντα, δεν μας λείπει τίποτα. Δεν μας λείπει κάτι. Έχεις φαγητό, έχεις νερό. Μη μου πάτε τώρα στα οικονομικά, δεν βγαίνουμε για να εντάξει, δεν πάμε εκεί τώρα. Γιατί αυτό είναι ένα κοινωνικό πολιτισμικό φαινόμενο. Σαν νόμους όμως φύσης, η φύση σου παρέχει τα πάντα. Σου τα έχει όλα. Οξυγόνο, νερό, να φας, να κάνεις καρπούς. Σου παρέχει τα πάντα. Έτσι λοιπόν όπως σε φροντίζει το σύμπαν, έτσι πρέπει να φροντίζεις και εσύ τον εαυτό σου και την πνευματική σου υγεία, και να ξέρεις ότι έχεις και προστασία, έχεις και ευλογίες και ότι υπάρχει και μία άλλη διάσταση εκεί πέρα η οποία είναι πιο μεταφυσική. Χρειάζεται μάλλον να την εξερευνήσεις. Γιατί η τετράγωνη λογική σου δεν σε έχει αφήσει και έχεις μείνει πολύ σε αυτό το κομμάτι και δεν έχεις εξερευνήσει και άλλους κόσμους. Να μελετήσεις γιατί το έχεις, να το αναλύσεις λιγάκι, να το δεις. Και επίσης, ένα άλλο που βγαίνει εδώ η ροή του νερού είναι επειδή είστε επιρρεπείς πάρα πολύ στην κατάθλιψη και μπορεί να μην γελάτε, είστε κάποιοι άνθρωποι από εσάς που μπορεί να μην χαμογελάτε ή να μην γελάτε γιατί είστε πολύ στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, έχετε θλίψη, μπορεί να είστε κατάθλιψη, εννοείται παίρνετε όποια αγωγή σας λένε ο γιατρός κτλ. Αλλά εδώ όμως δείχνει ότι χρειάζεται να βρείτε και την ανάλαφρη ελαφρότητα του είναι σας, να το πω έτσι, και να χαλαρώσετε. Πρέπει να χρειαστεί να χαλαρώσετε πάρα πολύ, να λιώσετε. Διότι θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι, αυτή είναι και το κλειδί εδώ, οι οποίοι θα έρθουν να χτυπήσουν τη λογική σας. Και όταν καταστραφεί το επιχείρημά σας, η λογική σας, είναι σαν να μην έχετε τίποτα. Ωραία. Πάμε στο επόμενο, που είναι όσοι έχετε γεννηθεί, 5, 14 ή 23. Φυσικά παίζουν ρόλο
και οι διπλοί αριθμοί, δεν τους αναλύουμε όμως αυτή τη στιγμή, διότι θα πάρει πάρα πολύ η ανάλυση μας, εντάξει. Το 5 λοιπόν, ο αριθμός 5, όσοι έχετε γεννηθεί, 5, 14 ή 23. Για να το. Και έχετε ως κυβερνήτη τον Ερμή. Εσείς δείχνετε πάντα ναι. Ανανεώνεστε εύκολα. Πολύ έξυπνο μυαλό, αναλυτικό, με φαντασία. Επειδή ο Ερμής είναι ο μοναδικός πλανήτης και μιλάμε με πάντα συμβολικά που μπορεί να πάει και στον ψυχικό κόσμο και στον κόσμο των θεών, ας πούμε, μπορείτε να πάρετε απίστευτα μηνύματα από αυτούς τους κόσμους. Εντάξει. Είναι ένας ευνοϊκός γενικά πλανήτης, παρόλα αυτά όμως σας κάνει ένα άτομο καχύποπτο και σοβαρό, αλλά μπορεί να σας κάνει και δόλιο. Έτσι και σας πατήσουν τον γκάλο, μπορεί να δώσετε μια ευκαιρία και να πείτε «ΟΚ, εντάξει, σε παρακολουθώ όμως». Δεν δίνεται συνήθως, να σας το πω, δεν δίνεται συνήθως σημάδι ότι όποιοι δεν ξέρουν πάτησε στον κάλο, μην το ξανακάνεις. Και όταν το κάνουν, θα περιμένετε, δεν σας νοιάζει τίποτα, αλλά θα πάρετε εκδίκηση. Και θα το κάνετε διότι είναι μέσα στο πλαίσιο του δικού σας συστήματος δικαιοσύνης. Είστε ευαίσθητοι φυσικά, πολύ ελκυστικοί και ελκυστικές, συνήθως τα πεντάρια, αυτά τα πεντάρια, το πλήθος των ανθρώπων που βγαίνουν στα social media και είναι κορμάρες, δεν ξέρω τι, θεοί, θεές κτλ, έχουν κάπου τον αριθμό 5 που τους επηρεάζει. Μπορεί να είναι ημέρα γέννησης, μπορεί να είναι πεπρωμένο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ισχυρή δόνηση του 5 και το 5 είναι οι 5 αισθήσεις, είναι ο αριθμός του ανθρώπου. Σημαίνει και πολύ γοητεία, πολύ ελκυστικοί άνθρωποι, γοητευτικοί άνθρωποι. Εξαιρετικοί ως και ως ρήτορες, έτσι. Πάνω χάρη, εγώ έχω 5. Δεν είμαι ρήτορας, αλλά το επικοινωνιακό κομμάτι το έχω. Το ξέρω ότι το έχω. Και αστρολογικά το έχω δει, φυσικά εννοείται, και αριθμολογικά. Θα σας φέρει η ζωή ώστε θα χρειαστεί να μιλήσετε κάποια στιγμή. Οπότε μαγνητίζετε τους ανθρώπους, κάνει κλικ. Εντάξει, κάνετε κλικ στους ανθρώπους. Φυσικά, λάτρης της αστρολογίας, έτσι, του μεταφυσικού, του περίεργου. Σας αρέσει η ψυχολογία πάρα πολύ, να παρατηρείτε ανθρώπους, να τους ψυχολογείτε, να τους σκανάρετε και μπορείτε αυτό να το χρησιμοποιήσετε υπέρ σας. Πότε πρέπει να μιλήσετε, πότε δεν πρέπει να μιλήσετε, πώς αισθάνεται ο άλλος, πότε αν πείτε κάτι δεν θα έχει κανένα νόημα. Μπορεί να πείτε κάτι πολύ σοφό, πολύ ωραίο, αλλά ο άλλος να μην το πιάσει καθόλου, να μην το επεξεργαστεί καθόλου, έτσι. Είστε άτομα ευγενικά, είστε άτομα με ανεπτυγμένη σκέψη. Θέλετε να έχετε ένα δραστήριο εγκέφαλο, οπότε τον κρατάτε πολύ σε δραστηριότητα για να μαθαίνετε. Σας αρέσει πολύ η διασκέδαση, πιστεύετε στη χαρά της ζωής. Σας αρέσει πολύ το σεξ, η ερωτική επαφή. Και είστε και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είστε και λίγο άπιστοι. Προσέξτε τι εννοώ, πώς θα το πω. Φυσικά αγαπάτε το σύντροφό σας, τη σύντροφό σας. Μπορεί όμως να έχετε ερωτικές περιπέτειες, όχι σχέση. Μπορεί να είναι και σχέση, αλλά κυρίως πηγαίνει προς το ερωτικό κομμάτι. Εκτονώνεται αυτό το αποθυμένο ή αυτή η επιθυμία και γυρνάτε πάλι πίσω στη φωλιά σας, πάλι πίσω στην οικογένειά σας, δεν ξέρω τι, αφού έχει εκτονωθεί αυτό το αποθυμένο, δεν ξέρω τι, και όλα μια χαρά. Για εσάς. Εντάξει. Χρειάζεται μεγάλη όμως προσοχή στο εξής. Μην σπαταλάτε ενέργεια και δύναμη να ικανοποιήσετε όλους τους ανθρώπους. Μην το κάνετε. Θα αποτύχετε. Διότι είναι και η κρυφή, αν θέλετε, το κρυφό, αυτό που αποκαλύπτουμε εδώ, το κρυφό κλειδί για εσάς.
Μην προσπαθείτε να τους κάνετε όλους ευτυχισμένους. Εντάξει, οικογένειά σας, ναι, οκ. Okay. Μην προσπαθείτε να κάνετε ευτυχισμένους ανθρώπους, ξέρω εγώ, συνεργάτες. Ναι, τι θέλεις, να θα σε βοηθήσω εγώ. Τι σου συμβαίνει αυτό, έλα να σε βοηθήσω εγώ. Για να δείξετε στους άλλους ότι φυσικά και θα τα καταφέρετε. Μην το κάνετε. Αφήστε τους να μεγαλώσουν, να οριμάσουν. Αφήστε τους να σταθούν στα πόδια τους. Και είναι ένα μήνυμα και για εσάς, διότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Πάνω χάρη, ένας πιλότος για να μάθει να πιλωτάρει το αεροπλάνο, πρέπει να αφαιθεί να κάνει και τα λάθη, ό,τι είναι. Καλά, εντάξει, εννοείται ότι υπάρχουν και άλλοι γύρω που τον βοηθάνε. Ή σε οτιδήποτε, στη δουλειά, στην εργασία. Αν δεν κάνει και μόνο σου λίγο, δεν τριφτεί και δεν κάνει λάθη και δεν μάθει από αυτά, δεν θα μάθει. Προσοχή στα τυχερά παιχνίδια. Ρισκάρετε πολύ, παίζετε με τον τζόγο, χάνετε. Δύσκολο. Θέλετε να πιστέψετε ότι μπορείτε να πλουτίσετε από αυτό, δεν θα πλουτίσετε από αυτό. Θα πλουτίσετε από το μυαλό σας, θα πλουτίσετε από τις σπουδές σας, θα πλουτίσετε από εσάς που έρχονται άνθρωποι και σας εμπιστεύονται, που είστε, διότι είστε ιδιαίτεροι. Να το ξέρετε αυτό. Όμως, να ξέρετε ότι όσο ελκύετε εύκολα ανθρώπους, τόσο εύκολα και δεν ελκύετε, αποθείτε. Προδίδεστε εσείς από φίλους, ανθρώπους, σχέσεις. Εντάξει. Χάνετε την εμπιστοσύνη σας, στεναχωριέστε και μπαίνετε στη μοναξιά και τότε ενεργοποιείτε ένα άλλο κλειδί που έχει να κάνει με την προσωπική σας ελευθερία. Προσέξτε τι εννοώ, προσωπική σας ελευθερία. Εντάξει. Η προσωπική ελευθερία σημαίνει και μοναξιά. Και ένας δρόμος δύσκολος αυτός, δεν είναι για όλους. Γι' αυτό λοιπόν και μπορεί και να χωρίσετε, μπορεί και να τραβήξετε μόνοι σας στον δρόμο, μπορεί να μην θέλετε να κάνετε σχέσεις, μπορεί να θέλετε να κάνετε μόνο περιστασιακές σχέσεις, μπορεί να το ρίξετε μόνο στην ερωτική επαφή και τίποτε άλλο. Έχετε εύνοια σε επιχειρήσεις, έχετε εύνοια σε εταιρείες, έχετε εύνοια γενικά στον κόσμο του να επενδύσετε, να μάθετε, να κάνετε ως σύμβουλοι, πολιτές, πολίτριες, επικοινωνιακά δηλαδή το έχετε πάρα πολύ. Μπορείτε να κερδίσετε πάρα πολλά χρήματα, έχετε γερή κράση, μαζεύετε σοφία, έχετε δυνατό νοσοποιητικό σύστημα, δεν σημαίνει ότι δεν αρρωσταίνετε, και σοβαρά μάλιστα και θέλει και προσοχή. Δεν θα πρέπει όμως, όταν θυμώνετε, να γίνεστε με κοφτερή γλώσσα, διατηρήστε την ψυχραιμία, να μην γίνεστε υπερβολικά επικριτικοί σε κάθε περίσταση και βγαίνει αυτή η μανούρα, βγαίνει αυτό το μου, αχ, τι μου κάνανε οι άλλοι και τα λοιπά και η απογοήτευση. Φυσικά πρέπει να προστατέψετε την καρδιά σας και τα νεύρα σας από το μόνιμο στρες. Μην βιάζεστε. Μην κουράζετε πολύ τα μάτια σας μπροστά σε υπολογιστή ή να διαβάζετε μόνο νύχτα, και είναι κάτι που το κάνω και εγώ, δηλαδή μου αρέσει πολύ. Μάλλον εμένα το μυαλό μου ενεργοποιείται πάρα πολύ τις βραδινές ώρες, γι' αυτό πολλές φορές και κάποιες αναλύσεις, δεν το ξέρετε εσείς, τις κάνω βράδυ. Μπορεί να είναι πολύ βράδυ. Λοιπόν, διότι εκεί βρίσκω περισσότερη ενέργεια, τέλος πάντων, ή να διαβάζετε, πολλές φορές διαβάζω ένα πολύ καλό βιβλίο που μπορεί να είναι πολύ βράδυ, έτσι. Λοιπόν, μην παρεξηγείτε τους άλλους ανθρώπους, αφήστε τους, εντάξει, κάνουν τη δική τους αυτό. Ξεπερνάστε τον εκνευρισμό και τη μελαγχολία, διότι έχετε και μια μελαγχολική τάση, υπομονετική γενικότερα. Αποφύγετε τη μυρολατρεία, παρόλο που και εγώ λέω ότι μα τα πράγματα είναι λίγο, μας πηγαίνει εκεί το σύμπαν, ναι, οκ, εντάξει. Χρειάζεται όμως να κάνουμε το εξής, πάντα υπάρχει το εξής. Υπάρχει ένα σύστημα στο οποίο είμαστε όλοι πλαισιωμένοι, οικογένεια, άνθρωποι. Μέσα σε αυτό το σύστημα εμείς μπορούμε να ελιχθούμε και να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Εκεί έχουμε δυνατότητα επιλογών. Δεν είναι μυρολατρεία. Μυρολατρεία είναι να αποδεχόμαστε τη μοίρα μας και να λέμε, σκοπός είναι αποδεχόμαστε ένα γεγονός, αυτό που έγινε, και σηκωνόμαστε και κάνουμε και συνεχίζουμε και προχωράμε. Με την πρόκλησή μας, εντάξει, αυτό δεν είναι μυρολατρεία. Πολύ μεγάλη προσοχή, γίνεστε και ξεροκέφαλοι, γινόμαστε και ξεροκέφαλοι, πολύ μεγάλη προσοχή στο αλάτι, πολύ μεγάλη προσοχή στο θέμα
της πίεσης, της αρδιατικής πίεσης, της καρδιάς, διότι το στρες χτυπάει πνεύμονες καρδιά. Και έχετε πολύ μεγάλη ευαισθησία στο κρύο, πολύ μεγάλη ευαισθησία, οπότε προσέξτε. Εδώ λοιπόν έχουμε την δικαιοσύνη. Πρέπει να μάθετε στη ζωή ότι η ζωή πολλές φορές είναι άδικη, αλλά δίκαιη με έναν πολύ ιδιαίτερο δικό της τρόπο. Η δικαιοσύνη εδώ έρχεται να σου πει ότι όλα τα πάντα στη ζωή ζυγίζονται κάποια στιγμή, ότι έρχεται η δικαιοσύνη και σε πνευματικό επίπεδο, με πνευματικούς νόμους, καρμικούς νόμους αν θέλεις, αλλά και πρακτικούς, πραγματικούς νομικούς νόμους. Ο καθένας θα πάρει αυτό που του αξίζει. Έχεις πολύ μεγάλη μέσα σου έννοια, αυτοί που σε αδίκησαν και σε πρόδωσαν, να γίνουν δέκτες μιας δικαιοσύνης. Λοιπόν, γίνονται. Μπορεί να μην το βλέπεις, ή μπορεί να μην το δεις, ή μπορεί να μην είσαι εκεί μπροστά να το δεις, αλλά γίνονται. Και πολλές φορές η ενεργειακή δικαιοσύνη, η πνευματική δικαιοσύνη γίνεται όταν δεν είμαστε εμείς παρόντες για να το δούμε να εκτελήσεται. Διότι θέλει να μας προφυλάξει ο Θεός. Θέλει να μας προφυλάξει το σύμπαν, όπως έλεις πάρτο. Οπότε, οι άνθρωποι οι οποίοι σου έκαναν κακό, διότι δεν αντέχουν την ελευθερία σου, δεν αντέχουν την ελευθερία σου. Αυτό είναι το κλειδί. Οι άνθρωποι γενικότερα που έρχονται, όποιοι και να είναι, είτε σε πλησιάζουν ερωτικά, είτε για συνεργασία, είτε ένας προϊστάμενος, είτε είναι... δεν αντέχουν την ελευθερία που έχει, αυτό το φως της ελευθερίας, δεν το αντέχουν. Και σου λέει ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή. Διότι εσείς κάνετε το δικό σας. Θα σου πει ο άλλος κάνω χ. Θα κάνεις αυτό που σου λέει το χ, το α, το β, το χ, ξέρω τι, αλλά θα βάλεις και το δικό σου και θα πεις κάτσε ρε μεγάλη. Όχι. Όχι. Εγώ θα κάνω και αυτό. Και μεγάλη προσοχή και ένα μήνυμα και για σένα γενικότερα, διότι επειδή είσαι ένα ελεύθερο άτομο και θα κάνεις αυτό που θέλεις και επειδή είσαι και αισθησιακό άτομο και ερωτικό άτομο πάρα πολύ και σου αρέσει η ερωτική επαφή, πρόσεξε, πάντα προφυλάξεις, πάντα προφυλάξεις. Σωστή επιλογή, αν μπορώ να το πω έτσι, τι επιλέγεις, την περιπέτεια, γιατί σου αρέσει και η περιπέτεια. Και αυτή η ελευθερία σου να τη χαίρεσαι, γιατί πραγματικά είναι ένα δώρο του σύμπαντος αυτή η ελευθερία, είναι ό,τι μεγαλύτερο δώρο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Χρειάζεται να προσέχεις όμως, μην πληγώσεις άλλους ανθρώπους, μην αδικήσεις εσύ άλλους ανθρώπους. Κράτα ισορροπίες. Κράτα ισορροπίες. Στην εργασία σου, στη σχέση σου. Μίλα, αλλά μίλα με πολύ δίκαιο τρόπο και λογικό. Και σταμάτα. Μην φλιαρίσεις. Κάνε αυτό που θέλεις, αλλά μη στεναχωρήσεις άλλους ανθρώπους και τους αδικήσεις. Διότι θα έρθουν άνθρωποι επίσης θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν να γκρεμίσουν αυτήν την ελευθερία σου και αυτό είναι το κλειδί σου. Έχεις όμως τη δικαιοσύνη. Να θυμάσαι, τα πάντα είναι δράση, αντίδραση. Αυτό είναι το μήνυμα της κάρτας και να χρησιμοποιήσεις πάντα και λογική και διέστηση, αλλά να κρατάς και ισορροπίες, λέει εδώ, γιατί εδώ είναι ένα ζώδιο ζυγός και το ζυγός έχει να κάνει με τις σχέσεις και στις σχέσεις κράτα ισορροπίες. Το να μην μιλήσεις εκεί που τα έχεις πάρει στο κρανίο, να διατηρείς την ψυχραιμία σου και να πεις «ΟΚ, άστο και θα δω τι θα γίνει», είναι σοφία. Δεν σημαίνει ότι θα βάλεις το όριό σου. Στη δουλειά, όταν κάποιος έρχεται και πει κάτι το οποίο σε αδικεί, θα μιλήσεις, θα πεις, κοίταξε να δεις, αυτό δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Όταν δεις όμως ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ρε τι βγαίνει, Πάμε στο επόμενο λοιπόν, στον αριθμό 6, 15 και 24. Εσείς λοιπόν που έχετε γεννηθεί 6 του μήνα, 15 του μήνα ή 24 του μήνα, εντάξει. Είστε λοιπόν άτομα γεννημένα για την αγάπη, για να δώσετε αγάπη. Σας αρέσει η οικογένεια, κυβερνάτε ο αριθμός 6 από την Αφροδίτη, που έχει να κάνει με τις σχέσεις, τον ερωτισμό, τον αισθησιασμό, την ερωτική επαφή.
το σύντροφο μέσα από, από τη συντροφικότητα όμως, έτσι, μέσα από τον έρωτα, μέσα από το γάμο. Είστε άτομα πολύ γλυκομήλυτα, είστε άτομα ήρεμα, γαλήνια, σας αρέσει η ποίηση, το καλλιτεχνικό κομμάτι. Θέλετε να συναντήσετε όμορφους ανθρώπους, γιατί είναι όμορφους ανθρώπους, όμορφους ανθρώπους που θα γεμίσουν την ψυχή σας, έτσι. Γι' αυτό μπορεί και να ταξιδέψετε για να συναντήσετε κάποιους ανθρώπους. Σας αρέσει πάρα πολύ να περιποιήσετε την εξωτερική εμφάνιση, είστε πολύ ελκυστικά άτομα. Θέλετε ένα χώρο καθαρό, περιποιημένο. Δεν σας αρέσουν οι καυγάδες. Δεν μπορείτε, δεν αντέχετε. Τη σύγκρουση δεν την αντέχετε. Είστε έξυπνα άτομα, πάρα πολύ έξυπνα. Όμως, έχετε και το εξής. Είστε αργά άτομα. Διότι πιστεύετε ότι ο αργός και ο σταθερός κερδίζει τον αγώνα. Έχει μια αλήθεια αυτό, σίγουρα. Πολλές φορές έχετε μια τάση, το θυμό σας, να τον καλύπτετε κάτω από ένα χαμόγελο. Το οποίο όμως είναι ελκυστικό χαμόγελο, αλλά από μέσα σας όμως μπορεί να βράζεται. Η οικογένεια, έχετε έρθει δηλαδή για να κάνετε οικογένεια σε αυτή τη ζωή, να το πούμε έτσι. Αγαπάτε τους συγγενείς, με κάποιους ανθρώπους δηλαδή διατηρείτε πολύ καλή επικοινωνία, εμπιστεύεστε τους φίλους. Είστε τυχεροί σε αρκετά πράγματα στη ζωή γενικότερα και κυρίως στους ανθρώπους που έρχονται να σας βοηθήσουν και μάλιστα και άγνωστοι άνθρωποι, έτσι. Σας αρέσει η συντροφιά, δεν θέλετε τη μοναξιά, δεν ταιριάζει η μοναξιά σε εσάς. Οι άντρες μπορείτε να αγγίξετε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον ψυχισμό μιας γυναίκας. Μια γυναίκα με αυτόν τον αριθμό μπορεί να εξάψει τον ερωτισμό ενός άντρα. Δεν θα σας αρέσει πάρα πολύ η πειθαρχία. Λίγο στα πνευματικά το χαλάτε, δεν δίνετε και πολύ ιδιαίτερη σημασία. Υπάρχει το εξής. Συνήθως στις γυναίκες, παρόλο που μπορεί να είναι πάρα πολύ ερωτικές, πολύ αισθησιακές, με πολύ όμορφο, έτσι, πολύ όμορφο σώμα, πολύ όμορφο πρόσωπο, μάτια κτλ. Κάποια στιγμή μπορεί, αυτό ισχύει κυρίως για τον αριθμό 6, να αλλάξετε και να πιστέψετε ότι η οικογένεια είναι η δουλειά σας. Γιατί μπορεί να σας παρουσιαστούν ευκαιρίες και να προχωρήσετε. Επαγγελματικές δηλαδή, η σταδιοδρομία, καριέρα, πράγματα. Με αποτέλεσμα να το αφήσετε αυτό το ερωτικό κομμάτι και να αρχίσετε να πηγαίνετε σε πιο, να το πω έτσι, επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο εγκαταλείπετε το ενδιαφέρον σας κατά κάποιο τρόπο ή ατονεί αυτό το ενδιαφέρον για την οικογένεια. Μπορεί να έχετε, δηλαδή να δίνετε σημασία στην οικογένεια, στο σύντροφό σας κτλ. Και να ρίξετε όλη σας την ενέργεια στο επαγγελματικό κομμάτι. Εκεί θέλει προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Σας αρέσουν οι εκλεπτισμένοι άνθρωποι, οι μορφωμένοι, έτσι, αυτοί που έχουν να σας δώσουν κάτι. Πιστεύετε στη δικαιοσύνη, γιατί ο αριθμός 6 έχει να κάνει και με τη δικαιοσύνη. Σας αρέσει το σπίτι. Σας αρέσει να έχετε ένα ωραίο σπίτι και να μένετε μέσα, γιατί πιστεύετε ότι έχω ένα σπίτι, έχω αγοράσει ένα σπίτι, έχω περιποιηθεί ένα σπίτι, γιατί ο σκοπός είναι να μένω μέσα. Πολλές φορές έχετε το εξής. Δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε εύκολα. Αυτοσυγκέντρωση, δηλαδή χάνεστε. Τι πρέπει να κάνετε? Όχι στην τεμπελιά. Προσέξτε λοιπόν, μην μπαίνετε στην τεμπελιά. Πρέπει να είστε σε μια κατάσταση λίγο δραστηριότητας. Δεν εννοώ υπερδραστηριότητα, αλλά εννοώ να μπαίνετε σε πράγματα τα οποία λίγο να σας κινητοποιούν. Εντάξει. Τώρα, σε θέματα, να σας πω κάτι. Σε θέματα λίγο υγείας, να προσέξετε.
Προσοχή με τους πνεύμονες. Αν καπνίζετε, κόψτε το. Κόψτε το πραγματικά. Δεν είμαι γιατρός, ναι, σίγουρα, αλλά το λέω από άλλη άποψη. Μπορεί να έχετε πολύ αδύναμα νεύρα, πολύ ευαίσθητο νευρικό σύστημα και είτε να σας πιάνει μια υπερβολική ευαισθησία με κλάμα ξαφνικά και για λόγους όχι και τόσο σοβαρούς, ας το πούμε. Προσοχή στα αφροδίσια νοσήματα, προσοχή. Πολλές φορές μπορεί να πηγαίνετε στην υπερβολική πλευρά του σεξ. Δεν είναι κακό, εννοείται, αλλά θέλει μια προσοχή, διότι μπορεί να πάθετε υπερκόπωση. Να καείτε, έτσι. Και θέλει μεγάλη, πολύ μεγάλη προσοχή, προστασία και με ποιους ανθρώπους επιλέγετε να συνευρεθείτε. Προσοχή στα νεφρά και ιδιαίτερα στις πέτρες στα νεφρά. Έχετε μια πολύ μεγάλη τάση στα κρυολογήματα και προσοχή στα γλυκά. Λοιπόν, ήλιος, λαμπεροί άνθρωποι, λάμψη, αλήθειες όμως. Ναι, σας αρέσουν οι σχέσεις. Σας αρέσει να βρίσκεστε σε σχέση. Σας αρέσει πολύ και το ερωτικό στοιχείο. Σας αρέσει, γιατί ο ήλιος σημαίνει όλα αυτά, έτσι. Σας αρέσει η λάμψη, η αισιοδοξία. Συντονίζεστε λοιπόν με πολύ ωραία πράγματα, με τον ήλιο εδώ πέρα. Συντονίζεστε με την ομορφιά της ζωής. Συντονίζεστε με την ερωτική επαφή, διότι και η ερωτική επαφή είναι χαρά της ζωής, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Είναι μια πολύ όμορφη στιγμή και μια όμορφη κατάσταση. Θέλει όμως να προσέξετε το εξής. Προσέξτε, διότι είστε και αριθμός της υπερβολής και να ελκύετε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να σας τροφοδοτήσουν με αυτή την υπερβολή, υποσυνείδητα πάντα, χωρίς να το γνωρίζουν και οι ίδιοι, και εσείς, τώρα που ακούτε, καταλαβαίνετε, με αποτέλεσμα αυτή η υπερβολή όμως να είναι καταστροφική για εσάς. Διότι αντί να διορθώσετε κάποια πράγματα που χρειάζεται να διορθώσετε στη ζωή σας, σχέσεις, γάμους, δεν ξέρω τι, αντιδράτε σπασμωδικά και λίγο ανώριμα. Ο αριθμός 6 σημαίνει φροντίδα, σημαίνει υγεία, σημαίνει οικογένεια, πολύ μεγάλη προσοχή, επίσης στην απόρριψη. Είτε σε εσάς να σας απορρίψουν ερωτικά, είτε να απορρίψετε εσείς ερωτικά. Τον δικό σας όμως άνθρωπο, τον δικό σας σύντροφο. Θα ελκύσετε επίσης ανθρώπους οι οποίοι θα θέλουν να χτυπήσουν αυτή τη γαλήνη σας και την ηρεμία σας. Και επειδή πολλές φορές δεν έχετε αυτή τη συγκέντρωση που χρειάζεται, θα το χτυπήσουν σαν να λένε ότι να το περάσουν σε στήλο ότι δεν στροφάρει εύκολα. Λίγο χαζούλης, χαζούλα είναι, λίγο έτσι. Ή ναι, δεν τον βλέπω να έχει σθένος, δεν τη βλέπω να έχει δύναμη, ας πούμε. Ενώ έχετε τεράστια δύναμη. Γιατί οι άνθρωποι περνάνε τη δύναμη με άλλο τρόπο, έτσι, ότι θα βγω έξω και θα βγάλω τη χατζάρα και θα αρχίσω να κόβω κεφάλια. Εντάξει, ναι. Ισχύει αυτό, παίζει παντού. Οπότε προσέξτε τους ανθρώπους που ελκύετε, να ελκύετε φωτεινούς ανθρώπους και να συναναστρέφεστε με φωτεινούς ανθρώπους. Ωραία. Πάμε στον επόμενο αριθμό, που είναι ο αριθμός 7. Ο αριθμός 7... ένας πολύ πνευματικός αριθμός, όσοι έχετε γεννηθεί 7, 16, 25, οποιοδήποτε μήνα. Λοιπόν, εσείς λοιπόν έχετε τον νότιο δεσμό. Το 7 λοιπόν είναι ανήσυχα, ιδιότροπα άτομα, πολύ αποξενωμένα, απομονωμένα, μοναχικά, πολύ μοναχικά. Μπορεί να αντιμετωπίσετε πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή, γιατί εκεί είναι και ο νότιος δεσμός, είναι η ουρά του δράκου, και η ουρά του δράκου είναι δεν είναι και τόσο ευνοϊκό σημείο. Ό,τι γίνεται και την προσωπική σας όμως ανάπτυξη και να ανακαλύψετε το πνευματικό κομμάτι που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή,
Χρειάζεστε σωστή καθοδήγηση. Μπορείτε όμως με σωστή καθοδήγηση να έχετε πολύ μεγάλες διακρίσεις. Είστε άτομα τα οποία εύκολα μπορείτε να διαχειριστείτε πολύ μεγάλη πνευματική λειτουργία, εκπαίδευση, γνώσεις, τεράστιο όγκο γνώσεων. Γι' αυτό και εσείς γίνετε στοχαστές, φιλόσοφοι, ασχολείστε με αστρολογία, αριθμολογία. Έχετε πολύ ευγενική καρδιά και ψυχή, είστε πολύ ευαίσθητοι. Έχετε μια άλλη φιλοσοφική τοποθέτηση και αυτή σας κάνει μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Είστε καλοί ομιλητές, όταν το θελήσετε όμως, έτσι, και δεν θέλετε αυτό, πώς το λένε, και δεν βαριέστε. Έχετε μια τέτοια δύναμη που μπορείτε ακόμα να πείσετε και τους πιο έτσι δύσκολους απέναντί σας ανθρώπους, οι οποίοι σας... πώς το λένε, σας έρχονται να σας κοντράρουν, δηλαδή εγκάρδι, είστε εγκάρδι, αλλά όμως είστε και από την άλλη χαοτικοί. Επαναστατικοί, που πολλές φορές δεν μπορούν να σας καταλάβουν οι άλλοι για ποιο λόγο, ή πολλές φορές και τα νοήματά σας, αν δεν είναι ξεκάθαρα, ή η φιλοσοφία σας είναι πολύ μπερδεμένη, μπερδεύει τους άλλους, δεν σας καταλαβαίνουν. Είστε ταυτόχρονα και ιδεαλιστές αλλά και ηλιστές ή ηλιστές. Θέλετε λοιπόν πολύ το μυαλό σας να είναι ενεργοποιημένο συνέχεια. Πολλές φορές δεν είστε καθόλου μα καθόλου κοινωνικοί. Μπορεί να έχετε μία αίσθηση ότι είστε μόνο παιδιά, δεν έχετε μεγαλώσει και χρειάζεστε καθοδήγηση. Φυσικά μπορεί να γίνετε επιστήμονες κτλ. Αλλά από την άλλη έχετε και μια φύση ευαίσθητη, αγχώδη, πολύ συναισθηματική ψυχική κατάσταση και πρέπει λοιπόν να προφυλάξετε τον ψυχισμό σας να μην σπαταλάτε την ενέργειά σας σε άσκοπα σχέδια. Να ξεκινάτε δικά σας σχέδια, να παίρνετε πρωτοβουλίες στη ζωή, να διαχειριστείτε την τροπαλοσύνη και την υπερευαισθησία που μπορεί να έχετε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να αποφεύγετε τη στεναχώρια ή να την διαχειρίζεστε αποτελεσματικά, όχι σε φαντασιώσεις, γιατί πρόσφατα φτιάχνετε έναν φαντασιωσικό κόσμο. Μπορείτε να ασχοληθείτε και με χειρονακτικά πράγματα τα οποία σας βοηθάνε όχι μόνο εγκεφαλικά αλλά σας βοηθάνε στο σώμα, δηλαδή βοηθιέστε πάρα πολύ από τα λουλούδια, πάρα πολύ από τον κήπο, τα λουλούδια, τη φύση. Θα βρείτε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι δεν θα σας σεβαστούν, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, θα σας υποτιμήσουν. Και θέλουν να σας ρίξουν και θέλουν να γκρεμίσουν οποιοδήποτε αξία ζωής έχετε εσείς. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ να προσέξετε, πάρα πολύ, να ψυχικά κυρίως, να φροντίσετε τον εαυτό σας. Μπορεί να κάνετε διαλογισμούς, περπάτημα στη φύση, ενδυνάμωση δηλαδή, προσοχή στις μολύνσεις, στη δυσπεψία. Έχετε μια ευαισθησία στα γεννητικά όργανα γενικότερα. Και γενικά και προσοχή στα στομαχικά προβλήματα. Εδώ τώρα, τα οποία βιώνουν λόγω άγχους και πίεσης. Εδώ τώρα μας έχει βγει ο Ιεροφάντης. Ο Ιεροφάντης είναι από τις πιο πνευματικές κάρτες. Ο Ιεροφάντης μιλάει για ευγένεια, μιλάει για συνεργασία, μιλάει για ανθρώπους που μπορείς να βρεις τη διαδρομή σου και να σε βοηθήσουν, όμως πάντα να έχεις υπόψη σου, εκείνο που πρέπει εσύ να έχεις υπόψη σου είναι η αλήθεια. Ο Ιεροφάντης έρχεται να φανερώσει αυτές τις αλήθειες, έρχεται να σου μιλήσει επίσης για να ψάξεις και ένα πνευματικό νόημα, κυρίως για σένα, για τη δική σου πνευματική και νοητική ανάπτυξη. Γιατί εδώ το 7, ο αριθμός 7 που είναι ένας ιερός αριθμός,
σημαίνει πνευματική ανάπτυξη, σημαίνει η ανάπτυξη του εαυτού μας. Αυτό είναι το κλειδί σου. Να αναπτύξεις εσύ τον εαυτό σου. Να προχωρήσεις, να αναπτυχθείς, να διαβάσεις, να μελετήσεις, να το ψάξεις λιγάκι, να ασχοληθείς και ίσως με διαλογισμούς, με προσευχή, με στοχαστικά πράγματα, λίγο να αλλάξεις πολύ μεγάλη ανάγκη από γαλήνη και ελκύεις ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να στενταράξουν αυτή τη γαλήνη. Ο τρόπος που μπορείς όμως να ηρεμήσεις από όλη αυτή την τρέλα είναι εσύ να έχεις μια ισχυρή πνευματική κράση. Στο επόμενο. 8. Όσοι έχετε γεννηθεί 8, 17 και 26. Κοίταξε να δεις. Ο 8 λοιπόν έχει τον Κρόνο ως κυβερνήτη. Ο Κρόνος δίνει δομή. Είναι η οργάνωση, σημαίνει και το κράτος βέβαια. Δίνει μία, αν θέλεις, μία οργάνωση, μία δυναμική, αλλά από την άλλη όμως χρειάζεται προσοχή, διότι ο Κρόνος φέρνει απώλειες, φέρνει ψυχοσωματικά, δεν είναι εύκολος πλανήτης, είναι δύσκολος, φέρνει επίσης το υπόγειο, το σκοτεινό, γι' αυτό και υπάρχουν, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, μισό λεπτό. Μου θόλωσε, έλεγα για Κρόνο και μου θόλωσε. Για τους Κρόνιους αποστάτες, όπου παλιά ο Κρόνος λατρευόταν και λατρεύεται και σημερινή εποχή ως Θεός, όπου λατρεύεται ως ο μέγιστος μάγος. Λοιπόν, και έχουν παίξει και πολύ και με την αριθμολογία και έχουν κάνει πράγματα, τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, όμως ο Κρόνος είναι δυσμενής, δίνει στο άτομο δύναμη όμως, ώστε να προχωρήσεις, να οργανώσεις, να χτίσεις, να κάνεις, αλλά θα πρέπει όμως όλο αυτό να γίνει με αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα, γιατί συνήθως γίνεσαι παρεξηγήσιμος. Δεν καταλαβαίνω, λόγω της κρόνιας ενέργειας σε βλέπουν λίγο σκοτεινό. Σκοτεινή. Σε βλέπουν λίγο ότι ασχολείσαι και θα το κάνεις και υποσυνείδητα ή ασυνείδητα και με το παρασκήνιο. Ή πολλές φορές αυτά που λες παρεξηγούνται και νομίζουν ότι παίζεις παιχνίδια. Χρειάζεται λοιπόν να είσαι ειλικρινής. Χρειάζεται να είσαι πολύ οργανωμένη. Συνήθως δεν ζητάς βοήθεια, τα κάνεις όλα μόνος σου. Και αυτό δημιουργεί και ίσως και έναν εγωκεντρισμό ή σε βλέπουν πολύ εγωιστικά οι άλλοι και σου λένε τι κάνει τώρα εδώ. Έχεις μια πολύ δυνατή και ξεχωριστή παρουσία, όντως δεν μασάς. Έχεις μια απίστευτη δύναμη θέλησης, ατσαλένια πραγματικά θέληση. Σε βοηθάει και ο Κρόνος εδώ, διότι όντως είναι ένας πλανήτης που δίνει θέληση για να ξεπεράσει εμπόδια. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι από την άλλη ο Κρόνος σου πετάει και εμπόδια στη διαδρομή σου, ότι τα ξεπερνάς με θέληση, χτίζεις πάλι μέσα από καταστροφές, γιατί το έχει αυτό ο αριθμός 8, δηλαδή ανατροπή, καταστροφή και ξανά πάλι και προστασία. Αν θέλεις μπορείς να διαβάσεις και ανθρώπους οι οποίοι χάσαν δουλειές, κάνανε επιχειρηματίες μεγάλοι και ξανά πάλι τα καταφέραν από την αρχή. Σου έρχονται απροσδόκητες αλλαγές. Έχεις αυτή τη μοναχικότητα όπου ο Κρόνος σου τη φέρνει για κάποιο τρόπο για να εκτιμήσεις λοιπόν την επαφή και με τους ανθρώπους, να εκτιμήσεις το χιούμορ τους, την εξωστρέφειά τους, τη συνεργασία τους, έτσι. Έχεις πολύ λίγους φίλους. Φαίνεσαι πολύ σκληρός και σκληρή απ' έξω, ενώ από μέσα σου μπορεί να είσαι και στοργική, να έχεις ευαισθησίες κτλ. Όμως, υπάρχει το εξής, όταν θυμώσεις, όταν τα πάρεις στο κρανίο που λέμε, δεν λογαριάζεις τίποτα και μπορεί να φτάσεις στα άκρα. Με αποτέλεσμα, μια φιλία να γίνει ακραία. Μια σχέση να γίνει εντελώς ακραία. Δεν πιστεύεις στο πνευματικό πολύ. Για σένα είναι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Είναι η κρόνη αυτή η αντίληψη.
Γι' αυτό λέει και ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του. Είναι ένας συμβολισμός εδώ. Έχεις μια δική σου ιδεολογία. Δεν πιστεύεις στο Θεό, λες δεν θα σώσω την ψυχή κανενός, δεν με ενδιαφέρει, δεν κάνω. Δεν... Και με αποτέλεσμα να σου δίνει αυτό τη δύναμη σε σένα, να το τραβάς λίγο στα άκρα. Μπορείς να κερδίσεις αρκετά στη ζωή, πάρα πολλά χρήματα, αλλά από την άλλη μπορεί να τα χάσεις και λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης ότι και ξεροκεφαλιάς ότι ξέρεις τι θα κάνεις. Όμως, χρειάζεται να προστατέψεις τον εαυτό σου. Το μήνυμα είναι και λόγω Κρόνου πρέπει να προστατέψεις τον εαυτό σου. Προστασία. Διερευνά συνεργάτες, διερευνά τους φίλους σου, τους επιλέγεις σωστά. Όχι στην εκδίκηση, διότι ένας αριθμός εκδίκησης αυτός εδώ, και ειδικά το 26 που αφορά σχέσεις, το 2 και το 6 που είναι και καρμικό, μπορεί να οδηγήσει στα άκρα, το 2 που είναι οι σχέσεις να πάει στο 6, δηλαδή να χτυπήσει το 6 που είναι οι σχέσεις ή την αρμονία, γίνεται 8, οπότε γίνεται το έλα να δεις. Ανεκτικότητα, να ακούς τους άλλους, να τους καταλαβαίνεις, να ακολουθείς τις συμβουλές και όχι να τις ακούς συμβουλές και λες τι μου λέει. Έχεις πολύ μεγάλη κριτική, έχεις μια πολύ μεγάλη επίσης έντονη κριτική κατάσταση απέναντι στους ανθρώπους, αλλά όχι μόνο αυτό, δεν τους αποδέχεσαι, δεν αποδέχεσαι το ταλέντο τους, τις ικανότητές τους, τον τρόπο που σκέφτονται ή που αισθάνονται, έτσι. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι, δεν μπορεί να είναι όλοι ίδιοι με σένα. Εμπλέκεσαι ερωτικά διότι σου δίνει εξουσία και παθιάζεσαι από αυτό. Διότι νιώθεις, πρόσεξε όμως, εμπλέκεσαι ερωτικά όχι με την έννοια του έρωτα, όχι με την έννοια της αγάπης, εμπλέκεσαι ερωτικά με την έννοια της εξουσίας. Είσαι δικός μου, είσαι δικιά μου, μου ανήκεις. Κάνω ό,τι θέλω. Και φυσικά υπάρχουν αυτά τα τρία πράγματα που λέμε στη ζωή, τι είναι, δύναμη, εξουσία και σεξ. Εκεί λοιπόν μπλέκεις, διότι είναι και ο Κρόνος, όπου σε μπλέκει σε σκοτεινά μονοπάτια και χρειάζεται να βγεις από αυτή τη λούμπα, να προσέξεις, διότι μπορεί να ταπεινωθείς και με πολύ άσχημο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι επειδή σε βλέπουν οι άνθρωποι έτσι, σου λέει, όχι ρε φίλε, ποιος είσαι? Όχι ρε φίλε, νάδα, ποια είσαι? Έρχονται άνθρωποι κατευθείαν με εκδίκηση, κατευθείαν να σε χτυπήσουν με τοπική που λένε. Προσοχή λοιπόν σε αρθρίτιδες, κόφωση, θλίψη, άγχος, κολική πόνη, στα έντερα προβλήματα, πίεση, καρδιακά προβλήματα, πόνους ίσως στα αυτιά, κρυολογήματα, ξηροδερμία αλλά και προβλήματα και με έξεμα κιόλας στο δερματικό κομμάτι λόγω άγχους και πίεσης. Και έρχονται λοιπόν να σε γκρεμίσουν, να σε εκδικηθούν και σένα. Γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι το κακό που μπορεί να κάνεις, γιατί δεν σε ενδιαφέρει, γιατί ο σκοπός σου, έχεις κάποιο σκοπό, έχεις βάλει ένα στόχο, οπότε όλο αυτό έρχεται και χτυπάει, δεν θα σε αφήσουν έτσι. Έρχεται λοιπόν το αστέρι για να σε καθοδηγήσει, να μαλακώσει λίγο τα πράγματα, να σου πει ότι έχεις κατεύθυνση στη ζωή, έχεις προστασία, αλλά δες το λιγάκι όμως. Εδώ έχει να κάνει με επιχειρήσεις, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη να ασχοληθείς με επιχειρήσεις, να φτιάξεις δική σου επιχείρηση, να οργανώσεις, να κάνεις. Ξέρω, θα μου πεις ότι όσοι έχετε και μ' ακούτε, μια επιχείρηση μεγάλη ξέρεις τι απαιτήσεις θέλει. Ξέρεις τι ίσως με τι ανθρώπους πολλές φορές έχεις να κάνεις, δεν το καταλαβαίνω. Και γι' αυτό χρειάζεται να βρεις μια κατεύθυνση και να τα ισορροπήσεις, να πατήσεις πάνω ότι ναι, έχεις δύναμη πραγματικά. Αλλά το manifestation που λέει εδώ σημαίνει ότι μπορείς να υλοποιήσεις αυτά που θέλεις
αντιλαμβανόμενοι όμως ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Το αστέρι σου λέει ότι τα πράγματα χρειάζεται όμως να γίνουν και με μια άλλη ροή. Όχι τόσο πολύ ίσως σκληρά. Και πάλι καταλαβαίνω, σαν να σ' ακούω, μου έρχεται η ομιλία σου μέσα μου, στο μυαλό μου εδώ και λέει, ναι, αλλά όμως είμαι σε ένα επάγγελμα το οποίο χρειάζεται να είμαι σκληρός, γιατί αλλιώς θα με φάνε. Ναι, μπορείς να είσαι. Θα σου πω το εξής, θα σου το σπάσω λιγάκι. Να έχεις την καρδιά παιδιού, να είσαι ευαίσθητος στην καρδιά, αλλά το χέρι σου να είναι του διαβόλου. Να έχεις άγγελο στην καρδιά, αλλά στο χέρι το διάβολο. Το πιάνεις, το καταλαβαίνεις. Να παίζεις δηλαδή μεταξύ καλού κακού. Να εξισορροπείς. Να κάνεις και το καλό, αλλά όταν κάποιος πάει να σε πειράξει, τότε... ή να είναι προειδοποίηση. Μεγάλε. Γιατί το χρειάζεσαι αυτό. Άρα πρόσεξε τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να γκρεμίσουν τα όνειρά σου. Ωραία. Αριθμός 9 λοιπόν. Όσοι έχετε γεννηθεί, 9, 18, 27. Και έλα τώρα εδώ να δεις τι συμβαίνει, διότι τι γίνεται. Στον αριθμό 9, κυβερνήτης είναι ο Άρης. Στην αριθμολογία, αν διαβάσετε, τα περισσότερα βιβλία, τα περισσότερες σημειώσεις, αν πάτε και το μελετήσετε, θα πει ο αριθμός 9 είναι ο αριθμός του αλτρουισμού. Είναι ο αριθμός της βοήθειας. Είναι ο αριθμός να βοηθάμε τους άλλους ανθρώπους. Έλα μου ντε όμως που το 9 από πίσω κρύβει τον Άρη, που είναι ο θεός του πολέμου. Έλα μου ντε που οι άνθρωποι οι οποίοι φοράνε τον αριθμό 9 σε διάφορα, στον αριθμολογικό τους χάρτη, σε διάφορους τομείς, είναι πολέμοι. Το λένε αυτό οι σημειώσεις και σωστά το λένε, ώστε να αλλάξουν το ενεργειακό αποτύπωμα και οι άνθρωποι αυτοί που έχουν 9 να γίνουν ειρηνικοί, να βοηθάνε, να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια, γιατί μιλάμε με συμβολισμό του πολέμου, προκειμένου να αλλάξει αυτή η κοινωνία, να αλλάξει αυτός ο κόσμος, να γίνει ειρηνικός, να γίνει ανεκτικός, να γίνει πιο συμβιβαστικός με κάποια πράγματα. Πιο δημοκρατικός. Όχι, δεν είμαστε δημοκρατικοί. Sorry που το λέω και μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο. Μας επιβάλλουν πράγματα τα οποία υπάρχει καραμέλα της δημοκρατίας. Δεν θα επισέλθω περισσότερο σε αυτό. Παραδείγματος χάρη, το μόνο που μπορώ να σας παράδειγμα, ως παράδειγμα είναι η κήρυξη ενός πολέμου. Επιβολή. Θα σε πολεμήσω διότι είσαι αυτό, είσαι μπλε. Και επειδή είσαι μπλε, εγώ θα σε πολεμήσω. Ή είσαι πράσινος ή κίτρινος. Όχι, θα σε πολεμήσω. Γιατί η θρησκεία μου λέει τους μπλε τους πολεμάμε. Ή γιατί η ιδεολογία μου λέει τους κίτρινους γενικά τους πολεμάμε σε χρώμα. Λέω γενικά, έτσι. Δεν μιλάω για φύλες και τέτοια. Λέω γενικά χρώμα. Μιλάω έτσι. Θα πολεμήσω τους κόκκινους διότι κάναν αυτό ή πιστεύω αυτό ή είναι εκείνο. Εγώ τους πολεμήσω. Και είναι δίκαια αυτό το, η απέτηση μου. Τρέχα γύρευε μετά. Λοιπόν, 9. Ο Άρης. Πολεμιστής. Πάνω σε άρμα. Μαχητική φύση. Κόκκινο χρώμα. Γενικά ένας δυσμενής πλανήτης, όπως και ο Κρόνος και ο Άρης είναι ένας δυσμενής πλανήτης. Είναι ο δεύτερος πλανήτης σε δυσμένεια μετά τον Κρόνο. Νούμερο 1 ο Κρόνος, νούμερο 2 είναι ο Άρης. Σκληρότητα και βία. Άτομα τα οποία μπορεί να βλάψουν άλλους ανθρώπους και να μην έχουν καμία μετάνοια, τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Εδώ, συνήθως, σε αυτά τα προφίλ, συνήθως λέω, συναντάμε, ανάλογα βέβαια τον αριθμολογικό χάρτη, είπαμε, συναντάμε και άτομα τα οποία γίνονται δολοφόνοι. Ή κατατάσσονται στο στρατό με σκοπό πραγματικά να πολεμήσουν, γιατί θέλουν να πολεμήσουν.
ή έχουν εκείνο το αρχέτυπο του πολεμιστή όπου διψάνε πραγματικά για πόλεμο και αίμα, έτσι, τρελαίνονται, πραγματικά τρελαίνονται, το έχουν στο αίμα τους. Και επειδή ο Άρης, άκου να δεις τώρα, σχετίζεται με το αίμα και με το σύστημα και με το μεδούλι και με τα αιμοσφαίρια, γι' αυτό και παλιά πολλοί πολεμιστές πίναν πραγματικά το αίμα των αντιπάλων τους, διότι πιστεύαν έτσι ότι παίρνουν και την ενέργειά του. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το αίμα που χρησιμοποιείται και κάπου αλλού. Λοιπόν, όμως από την άλλη ο Άρης μπορεί να δώσει δύναμη, μαχητικότητα, έναν αθορμητισμό, μια δυναμική. Από την άλλη όμως, ο Άρης οδηγεί και στους μοιραίους εραστές. Διότι ο Άρης ως κυνηγός κυνηγάει προκειμένου να ικανοποιήσει, να το πω έτσι, τον εγωισμό, την εξουσία, τη δύναμη και το ερωτικό πάθος, και έχουμε εδώ και απιστίες. Από την άλλη δίνει ένα πνεύμα πολύ δυναμικό, επαναστατικό, με δύναμη, με ενέργεια, με τολμηρές πράξεις που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Μπορεί όμως να δώσει έναν άνθρωπο πολύ τραχή, βάρβαρο. Δεν είναι εύκολο να χειριστείτε άτομα, δεν είναι εύκολο να σας χειριστούν εσάς τους εννέα. Με τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο. Είστε άτομα ευέξαπτα, με δύναμη, με φωτιά, εκρήγνεστε με το παραμικρό, ακόμα και για σήματα πράγματα. Δεν μπορείτε να ησυχάσετε. Συνέχεια σας πιάνει και το κάποιο αιμονικό, έτσι, και θέλετε να το πετύχετε. Βρε, εκεί να το πετύχετε. Μα δεν γίνω εκεί. Γιατί είστε μαθητές. Είστε πάντα σε πολεμική κατάσταση, οπότε ό,τι πολεμικό μπορεί να έρθει, το είστε έτοιμοι για πόλεμο που λένε, γιατί λες εδώ τώρα εγώ είπα αυτό, αλλά περιμένω όμως αντίδραση. Θα έρθει και να πει αυτό. Εκρήγνεστε, είστε σαν δυναμίτης, το οποίο αυτό όμως δίνει, σας κάνει πολύ εχθρικούς απέναντι σε ανθρώπους. Είστε ακραίοι, μπορείτε να συγκλονίσετε τον κόσμο και στο θετικό, αλλά και στο τραγικό όμως. Είναι θέμα τι θα επιλέξετε. Εδώ είναι η ελεύθερη βούληση. Ξέρετε, η ελεύθερη βούληση είναι στο αν θα επιλέξω το πνευματικό ή αν θα επιλέξω το τραγικά, το τραγικό. Λοιπόν, έχετε ενθουσιασμό βεβαίως. Παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας όταν χρειαστεί. Είστε πειθαρχημένοι. Γι' αυτό συναντάμε, είπαμε, και ανθρώπους εδώ που μπορεί να είναι σε στρατιωτικά πράγματα. Θέλετε εξουσία, έλεγχο. Θέλετε την τιμή, το κύρος. Ασχολείστε με το σώμα πάρα πολύ. Όμως πολλές φορές είστε άτυχοι στο γάμο και στις σχέσεις, διότι οι προστριβές είναι πάντα έντονες. Εδώ υπάρχει η έντονη σεξουαλική ορμή, αλλά όχι όμως με την έννοια της ένωσης, της αγάπης, είναι περισσότερο της εκτόνωσης, κτητική. Παρ' όλα αυτά όμως, αν η επιλογή γίνει, αν ανοίξει η καρδιά αυτού του ανθρώπου, είναι αυτό που πάμε τώρα που λένε και τα βιβλία που σας είπα προηγουμένως, αν ανοίξει η καρδιά σας, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, αν ανοίξει η καρδιά σου, αν αγαπήσεις, ερωτευτείς, τότε πραγματικά αυτή η ορμή γίνεται μια γλυκιά ορμή. Άρα μιλάμε για αλλαγή της ενέργειας, έτσι, μεταμόρφωση. Συνήθως εδώ οι άντρες, αφορά τους άντρες, χάνουν την ψυχραιμία τους. Είναι αυτοί οι εκρηκτικοί τύποι που με το οτιδήποτε εκρήγνεται. Μεγάλε, πέρασες με κόκκινο. Βγαίνει έξω να κατέβει κάτω να σε πλακώσει, να σε κάνει. Και έχει και άδικο κιόλας. Στις σχέσεις. Έχεις πιει πολύ σήμερα, βρε αγάπη μου, πιες 10 μπύρες.
Ποια είσαι εσύ που θα μου πεις πόσο θα πιω? Μπαν! Παθαίνει πλάκα. Εντάξει. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο, θα σας το πω με μεγάλη επιφύλαξη. Συνήθως οι γυναίκες με το 9 μπορεί να έχουν να παντρευτούν από άλλο, έτσι, δηλαδή εννοώ από άλλο αριθμό, άλλο, όχι αριθμό. Η γυναίκα είναι αριθμός 9, 18, 27, αλλά παντρεύονται έναν άνθρωπο, είναι μαζί του, αλλά αυτός ο άνθρωπος όμως, ποιος να έχει άλλη αριθμολογικό προφίλ, αρρωσταίνει ο άντρας, ας πούμε. Και η γυναίκα χρειάζεται να ξοδέψει όλη της την ενέργεια για να βοηθήσει αυτόν τον άντρα. Οι αντίθετα γυναίκες με το 9 μπορεί να γίνουν καταπληκτικές. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πολύ οξύθυμες και με ενέργεια, έτσι, τριβής, πολύ δύναμης. Τα 9 γενικά, και άντρες και γυναίκες, είστε πολύ επιρρεπείς σε ατυχήματα και τραυματισμούς και κυρίως από φωτιά, ηλεκτρισμό ή εκρηκτικά. Μπορεί επίσης να συναντήσουν και καταστάσεις υγείας. Λόγω, μπορεί να χρειαστεί και κάποια ίσως εγχείρηση, λόγω τραυματισμού και αυτά. Όμως, από την άλλη, όταν βρουν την ειρήνη μέσα τους, όταν βρουν ότι μπορούν να ολοκληρωθούν γενικά, να απαλλαγούν ίσως και από την ψευτοπερηφάνεια, και να καταλάβουν ότι το λάθος είναι ανθρώπινο, η συγχώρεση θεϊκή, πραγματικά αυτό, τότε αρχίζουν και μπαίνουν σε μία άλλη διάσταση όπου μπορούν να είναι ευτυχισμένοι. Τρία είναι τα ελαττώματα που πρέπει να προσεχθούν. Θυμός, υπεροψία, επιθετικότητα. Και επειδή είναι ο Άρης, σημαίνει ότι ελκύουν και αντίστοιχα άτομα, είτε άντρες είτε γυναίκες, τα οποία στη ζωή τους, είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά, θα είναι ακριβώς με αυτά τα τρία χαρακτηριστικά να εκδηλωθούν, ή θα αντιμετωπίσουν θυμό, ή υπεροψία, ή επιθετικότητα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αποφεύγουν αυτούς τους ανθρώπους, να βρείτε την ψυχική σας ηρεμία, να βοηθήσετε άλλους ανθρώπους, να προσέχετε, να ελέγχετε, δεν λέω να μην έχετε θυμό, προσέξτε, δεν λέω να μην υπάρχει θυμός, όλοι ενευριάζουμε, να εκτονώνετε με υγιή τρόπο, ψάξτε εσείς με ποιο τρόπο θέλετε με υγιή τρόπο να εκτονωθεί, και βγαίνει ο ήλιος. Διότι έτσι υπερνικάτε αυτό το πολεμικό, αν θέλετε, και έρχεται μια μεταμόρφωση που δεν είναι ο ήλιος. Προσέξτε, ο Άρης έχει, τα πάει καλά με τον ήλιο, αστρολογικά να το πω έτσι, σαν τοποθέτηση. Ο ήλιος όμως έρχεται αυτό εδώ, χαρά, η χαρά της ζωής, η ομορφιά, το καλλιτεχνικό, το δημιουργικό, η ολοκλήρωση. Ότι θα περάσετε μέσα από τα στάδια της ζωής, αλλά ο σκοπός είναι να είστε χαρούμενοι, να βρείτε την ομορφιά της ζωής, τη χαρά της ζωής, το θετικό κομμάτι, τον έρωτα, την αγάπη, τη συντροφικότητα, την κατανόηση. Να μην φτάσετε στα άκρα, διότι ο ήλιος εδώ σημαίνει, δεν σημαίνει καταστροφή ο ήλιος, εδώ σημαίνει δημιουργία, γιατί ο ήλιος κάθε φορά που ανατέλει, βοηθάει τη φύση, βοηθάει γύρω-γύρω, να βγούμε και εμείς άλλοι άνθρωποι στον ήλιο, να δούμε λίγο φως που λένε, να γίνεται φωτεινή. Και με αυτό, γράψε μου από κάτω τι πιστεύεις, αλλά εκείνο που έχω γενικά να σου πω είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε, μην το χάσεις με τίποτα. Δες την ανάλυση μου. Μοναδικό Αιγυπτιακό άνοιγμα ταρό, αν δεν το έχεις δει. Αν είσαι καινούριος, κάνε εγγραφή.
διότι κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα εδώ. Δες και την κρυφή μυστική δύναμη των ζωδίων και θα σου έλεγα και διάλεξε και διάλεξε και έναν αριθμό 9. Σε αφορά. Ευχαριστώ πολύ.